Περισσότερες από 5.000 συντάξεις δεν έχουν καταβληθεί σε δικαιούχους τους στη Μαγνησία, κύριες επικουρικές και εφάπαξ, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης συνταξιούχοι. Το 1 τρίτο των εκκρεμών συντάξεων αφορούν στις κύριες και οι υπόλοιπες στις επικουρικές και τα εφάπαξ. Πανελλαδικά, οι εκκρεμείς συντάξεις αγγίζουν τις 155.000. Είναι οι νέοι συνταξιούχοι, οι συντάξεις χειρίας που έχουν σοβαρό πρόβλημα, υπάρχει μια καθυστέρηση γιατί δεν υπάρχουν εγκύκλοι για αυτό το ζήτημα. Και βέβαια εμείς καθημερινά είμαστε με τις υπηρεσίες εδώ του ΙΚΑ, το πρώην ΙΚΑ, μάλλον το ΕΦΚΑ κανονικά πρέπει να λέμε, στην καθημερινή τη συνεργασία και μαθαίνουμε κάθε φορά για τα προβλήματα των συνταξιούχων. Ένα χρόνο μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου και ενώ έχουν ξυλωθεί βασικές διατάξεις του, δεν έχει εκδοθεί μια σειρά από υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους που θα ανοίξουν το δρόμο για την έκδοση των αιτήσεων που εκκρεμούν από τις 13 Μαΐου του 2016. Παράλληλα, εκκρεμεί και ο επανυπολογισμός όλων των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων, προκειμένου στο τέλος του χρόνου να βγουν οι προσωπικές διαφορές, οι οποίες θα κοπούν κατά ένα μέρος ή στο σύνολό τους από το 2019. Τα προβλήματα του συνταξιούχου μπορούν να λυθούν μόνο με έναν τρόπο. Και αυτός ο δρόμος είναι μονόδρομος για μας, είναι ο δρόμος του αγώνα. Και σε αυτό το αγώνα και σε αυτό το κάλεσμα για τις 13 του μηνός δεν πρέπει να λείπει κανείς. Με λίγα λόγια, να μην μπει στο πρόβλημά μας την αδιαφορία, η μιλολατρεία των συναδέλφων μας και το πύχη την απαιτήσεων να κατεβάσουμε κάτω. Εμείς άμεσα ζητάμε ανακεφαλοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων, γιατί από εκεί ξεκινάει όλο το κακό. Αν δεν θα λύσουμε αυτά τα προβλήματα άμεσα και βέβαια για την υγεία, το κρατικό προϋπολογισμό να υπάρχουν χρήματα για όλες τις ανάγκες μας.